Χαίρετε! Σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης νούμερο 8. Πώς διαχειρίζομαι τα νεύρα από ανθρώπους γύρω μου που δεν προσέχουν. Ένα σύντομο mail που ήρθε από μια φίλη. Θέκλα μου. Δεν ήθελα να σου στείλω, αλλά εσύ μου είδες. Όντως, αυτή η φίλη είχε σχολιάσει κάτι κάτω από ένα βλόγκ και της λέω στήχτω σε mail να το φτιάξω σφινάκι. Το θέμα μου είναι πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί τα νεύρα που μπορεί να του προκαλούν οι άνθρωποι, φίλοι και οικογένεια, όταν τι δύσκολε αυτέ μέρε δεν κάνουν αυτό που πρέπει, δεν τηρούν τι επίσημε οδηγίε. Mm -hmm. Πώς. Πώ. Παραδείγματα. Φιλικό περιβάλλον. Βγάζει ανακοίνωση το κράτο ότι απαγορεύονται οι δημόσιε συναθρήσει άνω των 10 ατόμων. Καπάκι σου λέει: Ελάτε για καφέ, δεν είμαστε 10 και το εννοεί. Οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχει άτομο με αρρύθμιση στο διαβήτη και άσθμα και το παιδί της οικογενείας ηλικίας 20+, plus, θεωρεί πολύ φυσιολογικό να πάει σε έναν φίλο του περνώντας τρει ώρες. Αναφέρω ενδεικτικά δύο μόνο και μόνο για να πιάσει το πνεύμα. Υπάρχουν άπειρα. Τι να κάνω. Να κατεβάσω και τα τηλέφωνα και τα τσάτ. Θυμώνω θέκλα μου. Θυμώνω πολύ. Πώς το διαχειριζόμαστε. Καταρχάς, είναι πολύ φυσιολογικό να θυμώνεις. Γιατί ο θυμός είναι ένα συνέστημα προστατευτικό. Είναι ένα συνέστημα που προκαλείται από το ένστικτο της επιβίωσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το σφινάκι βγαίνει σήμερα 21 Μαρτίου 2020 και η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά σε καραντίνα και σε κατάσταση χτάχτου ανάγκης για να αποφύγουμε την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19 η οποία αυτή η ασθένεια είναι επικίνδυνη για ανθρώπους Όπω αυτού σου περιέγραψε. Ανθρώπου με αρρύθμι στο διαβήτη, για παράδειγμα, και ανθρώπου με ασθμα ε, είναι φυσιολογικό να θυμώνει όταν ένα παιδί τη στην οικογένεια που είναι στα 20 του δεν σέβεται ότι οι γονεί του ή οι παππούδε του που ζουν στο ίδιο σπίτι είναι ανήκουσε ευπαθή ομάδα και έτσι κυκλοφοράει και πάει τρει ώρε και κάνει παρέα με ένα φίλο, το οποίο φίλο του μπορεί κάνει παρέα με άλλου 10, οι οποίοι έχουν κάνει άλλη παρέα με άλλου 100, και τουλπού και τουλπού και τουλπού και, τουλπού και να προκαλείται κίνδυνο να φέρει τον ιό στο σπίτι. Ο 20χρονο, αν το κολλήσει, πολύ πιθανό να μην νοσήσει, αλλά είναι πολύ εύκολο να το μεταφέρει παρακάτω σε άλλου που μπορεί να νοσήσουν και να κινδυνεύσουν. Είναι φυσιολογικό να θυμώσει. Πώ διαχειρίζεσαι το θυμό σου, βάζει όρια. Βάζει τι τσιρίδε σε αυτό το 20χρονο που υποθέτω ότι είναι παιδί σου ή αδερφό σου ή αδερφή σου. Δεν ξέρω τι. Βάζει τι και λε: Αν εσύ θε να κυκλοφορεί, πήγαινε βρε καμπαλού να μείνει. Σε αυτό το σπίτι υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθεί ομάδε και δεν είσαι ευπρόσδεκτο αν δεν τηρεί του κανόνε. Θα μου πει και πού θα πάει να μείνει. Όπου θέλει ας πάει να μείνει. Α πάει να μείνει στο φίλο του. Α πάει να μείνει όπου θέλει. Να το συνειδητοποιήσει το παιδί το 20χρονο που. Προφανώ, αν είναι και κάτω από 23, 24, 25, 26, είναι ακόμη στην εφηβεία και δεν έχει τι αντιληπτικέ δυνατότητε που δίνει η πλήρη ανάπτυξη των πρόσθετων με το οποίο λοβώνονται, ώστε να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο στον οποίο βάζει του ανθρώπου στο σπίτι, του δημιουργεί εσύ πρόβλημα και μια πραγματική συνθήκη στην οποία, εάν κάνει αυτά τα πράγματα, δεν θα έχει που να μείνει, τουλάχιστον εκεί μέσα σε εκείνο το σπίτι. Πρέπει ο καθένα να λάβει τι ευθύνε του ο θυμό δεν είναι κακό πράγμα. Σε αυτέ τι περιπτώσει που είναι ξεκάθαρες περιπτώσει, που είναι περιπτώσει οι οποίε έχουν να κάνουν με την απειλή τη ίδια τη ζωή. Βάρτε τα 20 χρόνια σα σε τάξη. Εγώ έχω βάλει τα δικά μου. Το μεν ένα παιδί μου το οποίο επέλεξε να μείνει στην Αγγλία, το συζητήσαμε και επέλεξε να μείνει στην Αγγλία επειδή ίσω ανήκει σε ευπαθή ομάδα, δεν γνωρίζουμε ακόμη να μην ταξιδέψει μέσα σε αεροδρόμια, να μην ταξιδέψει μέσα σε, σε χώρου που μπορεί να πάρει τον ιό ή να μην έρθει εδώ σε εμά που μπορεί να έχουμε τον ιό ώστε να προστατευτεί. Και καθημερινά επικοινωνώ μαζί τη να μην βγαίνει από το σπίτι, να παίρνει τα πάντα με delivery και να προσέχει. Το δε άλλο παιδί το αποφάσισε να έρθει, συμφωνήσαμε ότι θα καθίσει καραντίνα και θα καθίσω κι εγώ μαζί του, που τόσο άλλο θα καθόμουν. Από αίσθηση ευθύνη προ το κοινό, καλό θα καθόμουν, γιατί και εγώ σα έχω πει ότι ε, πριν ξεκινήσει όλη αυτή η κατάσταση είχα κάνει περιοδία και είχα γυρίσει την Κύπρο όλη. Άρα έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους και μπορεί και εγώ να έχω τον ιό πάνω μου και να μην νοσώ. Και να μην νοσώ, λέω, και να μην έχω συμπτώματα, να μην έχω την νόσο, να μην είμαι άρρωστη, να μην, ασθεν, να μην είμαι ασθενούς, αλλά να έχω τον ιό. Και το, το δικό μας το 20 χρόνο είχε καθίσει καραντίνα εδώ πέρα. Άρα και τα δικά σας 20 χρόνα βάλτε τους αυστηρούς κανόνες. Φυσικά θα σου πω και τα άλλο. Αυτό που το έχει μεγαλώσει το 20χρονο, που μπορεί να μείνει εσύ, γιατί λέει: Μπορεί να είναι αδερφή σου, μπορεί να είναι σου, μπορεί να μην παιδί σου, μπορεί να είναι σου. Το έχει μεγαλώσει να μάθει να είναι υπεύθυνο ή δεν είναι υπεύθυνο. Όπω και να έχει, ο θυμό είναι χρήσιμο σε αυτέ τι περιπτώσει όταν εκφράζεται και όταν χρησιμοποιείται σαν μια κινητήρια δύναμη για να βάλει όρια σε ανθρώπου που δεν αντιλαμβάνονται τα αυτονόητα. Τώρα για τους φίλους που τηλεφωνάνε και σου λένε έλα, έλα, στο σπίτι για καφέ και θα είμαστε κάτω από 10, θα τους πείτε όχι δεν θα έρθουμε γιατί δεν παίζουμε με την υγεία μας. Έχουμε άτομο με αρρύθμι στο διαβήτη και έχουμε άτομο με άσθμα στο σπίτι. Όχι και να μην είχαμε πάλι δεν θα ερχόμαστε γιατί δεν θα πάθουμε απολύτω τίποτα να καθίσουμε στο σπίτι, να τα βρούμε και λίγο με τον εαυτό μας, να δούμε πώς μπορούμε να συνυπάρξουμε με εμάς ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε εαυτούς και αλλήλους. Δεν είναι κακό πράγμα ο θυμός, ειδικά όταν έρχεται από καθαρές αιτίε, Είναι καθαρές οι αιτίες για τις οποίες θυμώνεις. Όσον αφορά στους φίλους βάρτους ε, όρια, θες να κατεβάσεις τα τσάτ, κατεβασέ τα. Ε, προκειμένου να μην μπαίνει στη διαδικασία, να δέχεσαι προσκλήσεις στις οποίες να λες όχι και αν έχεις και τη δυσκολία να λες όχι στους ανθρώπους, κατεβασέ τα. Θα σου έλεγα ευκαιρία τώρα με την καραντίνα να μάθει να λε όχι. Να έχει εκεί το chat, να μην το κατεβάζει και να λε όχι ευχαριστώ. Όχι ευχαριστώ. Με θυμώνει η πρότασή σα επειδή δείχνεται ε, έλλειψη, κινδυ... έλλειψη σεβασμού προ του κινδύνου και έλλειψη σεβασμού προ το γεγονό ότι κινδυνεύουμε όλοι αν δεν ακολουθούμε τι οδηγίε. Είναι εντάξει να θυμώσετε. γιατί τη διαχείριση του θυμού Κυριακή βράδυ, για την ανατομία ενός θυμού, θα κάνω ένα ειδικό vlog. Αλλά σου λέω ότι αυτά που περιγράφεις, για τους φίλους και συγγενείς που δεν σέβονται τις οδηγίες ασφαλείας, είναι πράγματα που δικαιολογούν το θυμό. Και το θυμό μας τον κάνουμε δημιουργικό όταν το χρησιμοποιούμε για να βάλουμε όρια και να προστατεύσουμε αυτού και αλλήλου από επικίνδυνε συμπεριφορέ. Δεν πειράζει, θυμόσετε και λίγο εδώ στην καραντίνα. Κάπου πρέπει να βγάλουμε τα νεύρα μα. Τα 20 χρόνια σπίτι, καραντίνα έχουν το διαδίκτυο, έχουν τα social media, έχουν τις βιντεοκλήσεις που μπορούν να κάνουν βιντεοκλήσεις στο Skype και να είναι όλοι παρέα, 18 άτομα να έχει πάνω η οθόνη, 20. Έχουν ξέρω εγώ τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, έχουν χίλια πράγματα να κάνουν, έχουν το Spotify να ακούνε, να ακούνε κουν, μουσική, έχουν το YouTube να βλέπουν ό,τι θέλουν, έχουν το Netflix, τα πάντα όλα να μας παρατήσουν, να καθίσουν σπίτι!